Τεράστια είναι η ταλαιπωρία που έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά οι κορκινοπαθεί του νοσοκομείου Μεταξά λόγω υποστελέχωση. Τη μεγάλη ανησυχία του για τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενό από τα μεγαλύτερα αντικαρκυνικά νοσοκομεία τη χώρα, διατυπώνουν σε επιστολή του καρκινοπαθεί και συγκεκριμένα τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωή. Σύμφωνα με την επιστολή, η οποία έχει αποδέκτη τον Υπουργό Υγεία Μιχάλη Χρυσοχοίδη, η υποστελέχωση τμήματο του νοσοκομείο Μεταξά αποτελεί τη βασική αιτία των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην εξυπηρέτηση ογκολογικών ασθενών. Όπως αναφέρουν, κάθε καθυστέρηση που ειδικά στην περίπτωση των ασθενών με καρκίνο ο χρόνος μετράει και δυστυχώς μετράει αντίστροφα είναι στην κυριολεξία ζωτική σημασίας. Όπως αναφέρουν, στο νοσοκομείο έχουν εντοπιστεί οι εξή δυσλειτουργίες. Λίστε αναμονή κατά την τέλεση των χημιοθεραπείων, γεγονό που οδηγεί σε εξάντληση των ασθενών Αποχώρηση για λόγου υγεία ενό από του δύο εξειδικευμένου χειρουργού μαστού από τη μονάδα μαστού και για την κάλυψη των αναγκών τη μονάδα από τη μία απομείνουσα ιατρό. Τέλο, η αναμονή στην έκδοση των αποτελεσμάτων τη βιοψία σε ασθενή με καρκίνο μαστού είναι πάνω από 47 ημέρε.